Αγαπητοί μου, βρισκόμεθα πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 26ο κεφάλαιο, εις τον 18ο στίχον. Όπως είδατε, όλο αυτό το καλοκαίρι κατήναλωθη σε θέματα που αφορούν την καλή και την κακή σύζυγον. Βέβαια, πια είμαστε εις το τέλος στην περιγραφή αυτού του θέματος. Μπαίνουμε σε άλλα μετά, σε άλλο θέμα. Ωστόσο όμως κάπου εδώ τώρα, όχι σήμερα, τελειώνουμε. Γι' αυτό το λόγο μην κουραστείτε και πείτε ότι βαρεθήκαμε το θέμα αυτό. Θα το παρακαλέσω πολύ. Λοιπόν, ο 18ος στίχος μας λέγει: «Στήλη χρήσεη επιβάσεως αργυράς και πόδες ωραίοι επί στέρνης ευσταθέση». Δηλαδή, σαν στήλη χρυσή σε βάση ασημένια, έτσι είναι και τα ωραία πόδια που υποβαστάζουν ένα καλοδεμένο στήθος στέρνων. Αναφέρεται πάλι στην σύζυγον. Είναι, αν θυμίστε, σε μια τελευταία παρομοίωση, είναι μια τελευταία παρομοίωση της συζύγου, της εναρέτου, η οποία εδώ τώρα εγκομιάζεται από σωματικής πλευράς. Είναι η καλοφτιαγμένη ενάρετος σύζυγος. Βλέπετε, δεν παραβλέπετε το σωματικό κάλος, αλλά δεν προβάλλεται πρώτον. Είδατε πόσα θέματα κάναμε και αναφέρονται εις το κάλος της ψυχής. Μόλις τώρα εδώ έχουμε ένα χωρίο, δεν έχουμε άλλα παρακάτω, που αναφέρονται εις το κάλος του σώματος. Αυτό μη μας σκανδαλίζει, διότι και το σωματικό κάλος είναι έργον του Θεού Δημιουργού. Και ο Θεός έκανε και το σωματικό και το σώμα ωραίον, δηλαδή τον άνθρωπο τον έκανε στο σώμα ωραίον, αλλά δυστυχώς η αμαρτία είναι εκείνη η οποία ασχήμινε και το σακάτεψε το ανθρώπινο σώμα. Μια όμορφη ψυχή και αγία σε ένα όμορφο σώμα είναι κάτι το ιδεώδες. Πολλές φορές ο συναξαριστής που αναφέρεται εις τους βίους των Αγίων όλου του έτους εξαίρει και την σωματική ομορφιά των Αγίων. Αναφέρει τη σωματική ομορφιά της Αγίας Εκατερίνης, της Αγίας Βαρβάρας, όπως και την ομορφιά και λεβεντιά του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου και ούτω καθεξής. Αν το έχετε προσέξει, πολλές φορές αναφέρεται η ομορφιά ενός Αγίου. Εξάλλου, μετά την Ανάσταση των νεκρών, τα σώματα των Αγίων θα είναι όμορφα και κανονικά, χωρίς καμία ασχημία ή ελαττωματικότητα. Δεν θα υπάρχει. Όλοι, όπως μας λέγει εδώ ένα τροπάριον των ημερών της Σαρακοστής, ότι όλοι θα έχουμε όταν θα αναστηθούμε την ηλικία του Χριστού, η οποία ηλικία είναι ώριμος και δεν θα υπάρχει βεβαίως ούτε μία βλάβη, κανένα σακάτεμα να πει κανείς ότι ήμουνα κουτσός, ήμουνα τυφλός, ήμουνα άσχημος, ήμουν... Όλα αυτά δεν θα υπάρχουν, γιατί όλα αυτά συνιστούν αυτό που λέμε φθορά. Τι θα πει μεγαλώνω? Όταν πω μεγαλώνω σημαίνει υπάρχει μέσα μου το σπέρμα της φθοράς. Επειδή όμως δεν θα υπάρχει πλέον η φθορά, όχι μόνο ο θάνατος, αλλά δεν θα υπάρχει και η φθορά. Σαφέστατα μας το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος: «Διγάρ το φθαρτόν τούτο το σώμα ενδύσαστε αυθαρσίαν». Αυθαρσία σημαίνει απουσία μεταβολών. Απουσία μεταβολών. Και όλοι θα έχουν βεβαίως μια ομορφιά.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Θεός δημιουργεί ή αναπλάσει όλα ωραία στα μέτρα πάντοτε της ομορφιάς, όπως και εκείνος εστάθηκε ο Θεός Λόγος. Ωραίος, καλή, είναι δοτική, ωραίος καλή, δηλαδή ωραίος με ομορφιά, ωραίος με κάλος, παραπάντας ανθρώπους, πιο πάνω από όλους τους ανθρώπους. Στο προηγούμενο στίχο που είχαμε αναλύσει την περασμένη Τρίτη, υπήρχε μία φρασούλα, ένα ημιστίχιο, είναι μόνο δύο λεξούλες, που λέει οι άνθρωποι θα είναι σε ηλικία στάσιμη. Επιλέξει ηλικία δοτική, ηλικία στασίμη. Αυτό το ηλικία στασίμη μας θυμίζει αυτή την κοινή ηλικία των ανθρώπων που θα είναι χωρίς ούτε να σχημίζουν ούτε τίποτα. Δηλαδή κάτι το στάσιμο. Στάσιμο θα πει απουσία φθοράς. Δεν θα υπάρχει ούτε μία φθορά. Αυτό είναι κάτι περίφημο. Εδώ λοιπόν ο Ιερός Συντάκτης επαινεί την σύζυγον, η οποία όχι μόνον είναι ενάρετος, αλλά είναι και ωραία. Βέβαια δεν υπάρχει αντίρρηση στην εκλογή ενός συζύγου ή μιας συζύγου. Να επιδίωκε κανείς και την ομορφιά να υπάρχει. Δεν είναι εφάμαρτον, δεν είναι κακόν, με τον εξής όρον όμως, ότι δεν θα είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσουμε. Αν υπάρχει πλούτος, πρίκα, δεν είναι κακόν, αρκεί να μην είναι το πρώτο που θα ζητήσουμε. Το πρώτο που θα ζητούσαμε θα ήταν ο εσωτερικός πλούτος και του ανδρός και της γυναικός. Πλούτος, εσωτερικός, αρετή, αγιότητα. Εάν μετά ταύτα υπάρχει ή συνυπάρχει η ομορφιά ή τα χρήματα, δεν είναι κακό, δεν βλάπτει αυτό. Αρκεί να μην είναι η ομορφιά και ο πλούτος, να μην είναι τα κριτήρια εκλογής ενός ή μιας συζύγου. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Πάντως ας το έχουμε αυτό υπόψη, διότι έχει τη θέση της και η ομορφιά. Μάλιστα θα έλεγα μετά από τον εσωτερικό πλούτον. Για την Παναγία λέγει ο προφητικός λόγος ότι ο πλούτος της, ο θησαυρός της έσωθεν. Προσέξτε, έσωθεν από μέσα. Τώρα, δεύτερο σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι η υγεία. Η υγεία και του σώματος και της ψυχής. Διότι όταν κανείς δεν έχει υγεία, καταλαβαίνετε, θα πάει δύσκολα ο γάμος. Και όταν λέμε υγεία σώματος και ψυχής, και με σώματος το καταλαβαίνουμε. Ψυχής τι εννοούμε? Να υπάρχει μια αρμονία, μια ισορροπία στην προσωπικότητα του ανθρώπου, άνδρας ή γυναίκα κτλ. Να μην υπάρχει κάτι που εις το μέλλον να δημιουργούσε προβλήματα. Και μετά από τον εσωτερικό πλούτον και την υγεία, μετά ό,τι θέλετε βάλετε. Νόμιμο είναι. Αλλά για να προχωρήσουμε και παρακάτω, λέγει στον 19ο στίχο: τέκνον ακμήν ηλικία σου συντήρησον υγιή και μη δώσ αλλοτρίης την ισχύν σου. Δηλαδή, παιδί μου, κατά το άνθος της ηλικίας σου φύλαξε υγιή τον εαυτόν σου και μη σπαταλήσεις σε ξένα πρόσωπα και άσωτες καταστάσεις τη δύναμή σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο, δηλαδή μια πολύ ωραία και πολύ χρήσιμη, θα λέγαμε, συμβουλή. Ο άνθρωπος κατά την ακμή της ηλικίας του είναι συνήθως είναι υγιής. Και ακμή της ηλικίας λέγεται, αν το θέλετε, η παιδική, η εφηβική και η πρωτονεανική. Κάπου ίσως έως τα 30 χρόνια.
τότε υπάρχει μία ακμή στην υγεία. Είναι ωραία χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα τα μηνύματα των βαρέων ασθενειών και του γύρατος. Να λέει κανείς, πονάνε τα γόνατά μου, πονάνε τα τούτα, κύρια κτλ. Όχι, υπάρχει μία υγεία. Και ο άνθρωπος που έχει την υγεία και είναι νέος άνθρωπος, αναμφισβήτητα χαίρεται τον εαυτό του. Είναι όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα σε αυτές τις πρώτες 3 δεκαετίες της ζωής. Δηλαδή, τι επάγγελμα θα κάνω, πώς θα παντρευτώ, θα πάω στρατιώτης, τούτα κίνα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτήν την ωραία μεν ηλικία, κατά την υγεία, αλλά με τα πολλά προβλήματα. Ωστόσο, είναι η ακμή της ηλικίας, είναι το άθος της ζωής του ανθρώπου. Και τώρα η συμβουλή του σοφού Σιράχ. Συντήρησον υγιή. Δηλαδή, συντήρησε τον εαυτό σου να είσαι υγιής. Διότι αν προσέξεις τα νεανικά σου χρόνια να είναι υγιή, τότε θα πας σε βαθιά γεράματα και θα είσαι ακόμη υγιής. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Κάθε σπατάλη των δυνάμεων αυτής της περίοδου της νεανικής φέρει πάρα πολύ γρήγορα τα γυρατιά. Βλέπετε κάποτε ανθρώπους που δεν είναι παρά ούτε και 40 ετών, άνδρες και γυναίκες, και το πρόσωπό τους είναι βαθιά αυρακωμένο από ρητίδες, και λέει κανείς, αυτός ο άνθρωπος πώς έζησε τη ζωή του και έχει τόσες πολλές ρητίδες. Βεβαίως οι ρητίδες είναι πολύ φυσικό, έρχονται με τα γυρατιά. Όταν όμως ακόμη δεν δικαιολογούνται οι ρητίδες και υπάρχουν τόσο πολλές και βαθιές, θα πρέπει κάτι να συμβαίνει. Και η σπατάλη αυτή της υπάρξεώς μας, τα νεανικά μας χρόνια, είναι σπατάλη σαν πορνίες, μέθες, γαστριμαχίες, δηλαδή φαγοπότια ανελέητα, ξενύχτια, δηλαδή η ποικίλη ασωτεία, αυτή που με κάνει γρήγορα να γεράσω, όπως και άλλες καταχρήσεις, ο καπνός, το τσιγάρο, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλές καταχρήσεις, τα βαθιά υλοπνευματώδη ποτά, όλα αυτά καταλαβαίνετε ρημάζουν την ανθρωπίνη υγεία. Και επειδή ο σωματικός οργανισμός, σαν νέος που είναι ο άνθρωπος, αντέχει από όλα αυτά εάν ξεκινήσει να τα δοκιμάζει, δίδεται η ψευδής εντύπωση ότι πάντοτε έτσι θα αντέχει. Αλλά δεν θα αντέχει. Όταν περάσουμε τα 35 χρόνια, αρχίζει να εμφανίζεται το γύρας. Και είναι πολύ άσχημο, γιατί ο άνθρωπος 35 χρονών δεν είναι γερασμένος. Έχει πολλές ακόμη δυνάμεις, έχει πολλή δουλειά να κάνει στη ζωή του, αλλά βλέπετε η ασωτεία τον καταβάλει. Ένα τέτοιο πρόσωπο με ρητίδες πολλές φορές δεν είναι παρά τα περιφερόμενα σημάδια μιας άτακτης ζωής. Άμα δούμε κάποιον, θα πούμε αυτός ο άνθρωπος έζησε άτακτη ζωή. Το θέμα της συντηρήσεως της υγείας είναι πολύ σημαντικό και έχουμε χρέος να το τηρούμε. Βέβαια, μέχρι σε ενός βαθμού δεν θα αναρκησευόμεθα, ούτε θα κάνουμε τον εαυτό μας είδωλο και την υγεία του. Όχι, όχι, γιατί είναι μερικοί που το κάνουν αυτό. Απλώς είναι ένα αγαθό του Θεού. Και από τα φυσικά αγαθά είναι το πρώτο. Από τα φυσικά, όχι τα πνευματικά, τα φυσικά. Η υγεία είναι το πρώτο. Αυτό βέβαια ο λαός μας το ξέρει πάρα πολύ καλά και το λέει ως εξής. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα, είδατε πώς το λέει ο λαός. Το εκτιμά, υγεία να έχουμε. Με την υγεία του σώματος εξυπηρετούμε και τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όπως την νηστεία μας, την προσευχή μας, την γονικλησία μας, τον εκκλησιασμό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν πλέον μετάνοιες, πονάνε τα γόνατα. Όταν γονατίσουν δεν μπορούν να σηκωθούν.
δεν μπορούν πια να νηστεύσουν, δεν μπορούν να πάνε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και γιορτή. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι καιρός παντή πράγματι. Γι' αυτό λέγει ένας ασκητικός πατέρας, είναι στη Φιλοκαλία στον πρώτο τόμο, στον καιρό του πολύ μη στραφείς εις το ολίγον. Δηλαδή τον καιρό που έχεις νιάτα και δυνάμεις, μη στραφείς, και έχεις δυνατότητες, μη στραφείς το ολίγο να πεις θα κάνω τρεις μετάνοιες. Όχι, θα έρθει καιρός που θα κάνεις μόνο τις τρεις μετάνοιες ή και καθόλου. Τώρα που μπορείς, κάνε τις μετάνοιες σου, κάνε την νηστεία σου. Τώρα που μπορείς λοιπόν να αποδώσεις πολύ, μη στραφείς εις το ολίγον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν θα έπρεπε κανείς να λυπάται για τη ζωή του, εάν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη, θα λέγαμε η νεανική του ζωή, ανεκμετάλλευτη, θα ήταν αυτό το σημείο. Τι κρίμα που δεν κατάφερα να νηστέψω επαρκώς, να προσευχηθώ επαρκώς, να σταθώ όρθιος πολλές ώρες. Τι κρίμα. Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέχουμε. Αυτός που δεν προσέχει τη σωματική του υγεία αμαρτάνει έναντι του Θεού που του έδωσε αυτό το δώρο. Του έδωσε δώρο. Η υγεία είναι δώρο του Θεού. Γιατί σας είπα, ακόμη και νέοι άνθρωποι κάποτε δεν έχουν το δώρο αυτό. Για πολλούς λόγους. Όχι πάντως από ασωτεία, για πολλούς λόγους. Πολλοί ερωτούν αν το κάπνισμα είναι αμαρτία. Και απαντούμε. Και βέβαια είναι αμαρτία το κάπνισμα, αφού καταστρέφει την υγεία και ελαττώνει το μήκος της ζωής. Όταν νέα μας παιδιά καπνίζουν, λέω, καπνίζεις παιδάκι μου, θα θέλεις να πεθάνεις 10 χρόνια, κάποτε 20 χρόνια νωρίτερα από εκείνο το οποίο θα είχες για να ζήσεις? Και όχι σπάνια, να αρρωστήσεις στα 25 σου, στα 30, στα 35 σου χρόνια, να πάθεις καρκίνο, φερυπίν της ουροδόχου κύστεως ή του των πνευμόνων, και θα ήθελες τότε που δημιουργείς οικογένεια να αφήσεις μικρά τα παιδάκια σου, να τα αφήσεις ορφανά? Θα το ήθελες αυτό? Γιατί να μην ζήσεις και να μην δεις εγγόνια? Γιατί όχι και δυσέγγωνα? Γιατί όχι? Γιατί λοιπόν παιδί μου καπνίζεις? Πολλές φορές έτσι απαντούμε. Αλλά δυστυχώς αγαπητοί μου είναι πάθος, και όπως εγώ τη δικαιολογώ αυτή τη στατιστική, είναι αληθινή. Λέει μια στατιστική ότι ένας που κάπνιζε, αγόρι κορίτσι, μία μόνο φορά, ακούστε, μία μόνο φορά, το 71% εκείνων που κάπνισαν μόνο μία φορά θα γίνουν τακτικοί καπνιστές. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Επανέρχεται το κάπνισμα, όπως και τα ναρκωτικά. Εξάλλου τι είναι το κάπνισμα? Ο καπνός ναρκωτικών είναι, ακούστε τον ορισμό του, ναρκωτικών, κοινός αποδεκτών. Κοινός αποδεκτών. Δεν μας πάνε στη φυλακή όταν καπνίζουμε. Κι όμως κάποτε μια φορά και έναν καιρό, όταν ήρθε στην Ευρώπη ο καπνός, και ήρθε ξέρετε από την Αμερική ο καπνός, και άρχισε αστραπιαία να απλώνεται στη γη. Στο Ιράν, στη σημερινή δηλαδή Περσία, θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο πράγμα, ώστε εάν κανείς εκάπνιζε τσιγάρο, είχε θανατική ποινή, παρακαλώ. Ναι. Βέβαια δεν θα στήσουμε πάλι κρεμάλες και θανατικές ποινές, αλλά μας τη στείνει το ίδιο το τσιγάρο, ο ίδιος ο καπνός, όταν μας κρεμνάει πάρα πολύ πρόημα και μας θανατώνει. Αυτό είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα το ξέρετε ότι 15.000 πεθαίνουν το χρόνο, 15.000 το χρόνο από το κάπνισμα. Λίγο είναι αυτό? Βλέπετε λοιπόν 15.000 κρεμάλες, να το πω έτσι. Ωστόσο, μάλιστα αν κανείς από εσάς κατάφερνε και έλεγε στον εαυτό του, τώρα που με ακούει, είτε αγόρι είτε κορίτσι, γιατί και τα κορίτσια καπνίζουνε, κακώς κάκιστα, θα το κόψω. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ωστόσο είναι αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Γιατί αφαιρεί την υγεία και ελαττώνει το μήκος της ζωής. Ένας επιστήμονος, Σίμψον, είναι αυτός που χρησιμοποίησε τον εθέρα
για τις ναρκώσεις. Εννοείται στην περίπτωση των εγχειρήσεων. Για σκεφτείτε, σκεφτείτε να γίνει εγχείρηση χωρίς ναρκωτικό. Πω, φοβερό. Δηλαδή μπορείς να σταθείς να σου κάνει σκολικοειθήτιδα ο γιατρός, αν είναι δυνατόν. Όμως αγαπητοί, όμως, ο άνθρωπος αυτός ο Σίμψον δεν έπινε ούτε σταγόνα ινοπνεύματος. Ξέρετε γιατί? Διότι ήθελε να έχει σταθερά χέρια για να κάνει εγχειρήσεις. Ήθελε να φανεί ευεργετικός για πολλές δεκαετίες της ζωής του. Έτσι και ο άνθρωπος γενικά δεν κάνει καταχρήσεις για να φτάσει στα βαθιά του γεράματα με ακμαία ηλικία για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην πνευματική του ζωή. Αλλά πότε κατανοούμε την υγεία μας? Πότε την κατανοούμε? Όταν τη χάσουμε. Όταν τη χάσουμε, αλλά πολλές φορές μας απεχαιρέτησε οριστικά πια και δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε εις αυτήν. Θα πρέπει ακόμη να συντελούμε στη διατήρηση της υγείας του πλησίον. Όχι δηλαδή να προσέχω μόνο εγώ τον εαυτόν μου, αλλά και να φροντίζω για τον πλησίον μου. Μη συντελώ στην απώλεια της υγείας του πλησίον μου. Πώς μπορεί κανείς να συντελέσει ποικιλοτρόπως και να χάσει και ο πλαϊνός την υγεία του? Αν έχω μία κολλητική αρρώστια, να μην την μεταδώσω, γιατί όπως ξέρετε όλες οι αρρώστιες, αλλά ειδικότερα κάποιες είναι, κάνα δυο θα σας πω και ένα παράδειγμα μετά, είναι ζηλιάρες. Δηλαδή τι? Γιατί εγώ να είμαι άρρωστος και να μην είσαι και εσύ άρρωστος? Έτσι λέγονται αρρώστιες ζηλιάρες. Για να το δείτε αυτό, στην Αμερική συνέβη τούτο. Κάποιος από εκείνους οι οποίοι τρέχουν στην πορνεία βρήκε μια γυναίκα, πήγε σε ένα ξενοδοχείο, έκανε την αμαρτία του. Όταν όμως το πρωί ξύπνησε, δεν είδε τη γυναίκα αυτή δίπλα. Βρήκε ένα σημείωμα επάνω στο κομωδίνο που έλεγε: «Καλώς ήλθες στην οικογένεια του AIDS». Δηλαδή αυτή η γυναίκα έπασχε από AIDS και ήθελε να κολλήσει όσο μπορεί, όσο μπορούσε περισσότερον τους άλλους, τους άνδρες. Γιατί να είμαι μόνον εγώ, να είναι και άλλοι που θα πάσχουν από μια αρρώστια? Γι' αυτό σας εξήγησα, είναι φοβερή αυτή η ζηλοτυπία, φοβερή. Αγαπητοί μου, δεν είμαι εγώ υγιής? Να μην προσβάλλω καθιονδήποτε τρόπον την υγεία του αλλονού. Και να χαίρομαι γιατί ο άλλος είναι υγιής, και όχι γιατί, αφού εγώ δεν είμαι, να μην είναι και ο άλλος υγιής. Πάντως εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν υγεία από τα νεανικά τους χρόνια, για κάποιο λόγο, χωρίς να φταίνε, ας δοξάζουν το Θεό αυτό που έχουν. Δεν πειράζει, το επέτρεψε ο Θεός. Είναι μερικά ακόμα παιδιά που προημιάζουν μίαν όχι καλή υγεία στη ζωή τους. Πώς να το κάνουμε? Λόγοι πολλοί, πάντως έξω από τη θέλησή τους, έξω από τυχόν σπατάλημα της υγείας τους, έξω, δεν φταίνε. Και να έχουν υπομονή, πραγματικά να έχουν υπομονή. Η υγεία δεν συνοδεύει τον άνθρωπο καθόλου το μήκος της ζωής του. Κάποια φορά ή περιοδικός ή κάποια φορά οριστικός χάνουμε την υγεία μας. Περνούν τα χρόνια βέβαια και έρχονται οι πόνοι. Όχ η πλάτη μου, όχ η μέση μου, όχ τα γόνατά μου, όχ τα μάτια μου, όχ το κεφάλι μου και όχ το στομάχι μου, η καρδιά μου. Να έχουμε όταν περνούν τα χρόνια, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, ότι το γύρας λέει δεν έρχεται μόνο του, έρχεται με συμπαρομαρτούντα, έρχεται με άλλα πράγματα, με αρρώστιες και τα λοιπά. Να ετοιμαζόμαστε στον καιρό που έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε τους άλλους να υποφέρουν, να ετοιμαζόμαστε για υπομονή. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο, γιατί θα ωφελήσει προπαντός την ψυχή μας. Ακόμη το χωρίον λέγει αυτό που σας διάβασα: «Και μη δώσ' αλλοτρίης την ισχύν σου».
Ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, γιατί ανατρέχω τουλάχιστον στο κείμενο, γιατί ερμηνευτικό κείμενο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν κανείς θα το βρίσκε και θα μου το υπεδείκνυε, θα του χρεωστούσα ευγνωμοσύνη. Δεν υπάρχει ερμηνευτικό κείμενο, δηλαδή όπως είναι τα υπομνήματα στα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, στη Σοφία Σιράχ. Δεν υπάρχει. Ας είναι όμως μόνο μια μεταφρασούλα, και αυτές ποικίλουν μεταξύ των. Γι' αυτό αναφέρω εδώ στον πατέρα Ιούλ Γιανακόπουλο, διορθώνει το κείμενο ότι αντί αλλοτρίης θα έπρεπε να ήταν αλλοτρίες. Βγαίνει από το παρακάτω νόημα. Οπότε εδώ υπονοούνται οι γυναίκες. Θα ξαναδιαβάσω το χωρίον. Και μη δώσ αλλοτρίης, όχι, αλλοτρίες την ισχύν σου. Μη δώσεις, λέει, τη δύναμή σου σε ξένες γυναίκες. Δηλαδή πρόσεχε, μη δίδεις την βιολογική σου ισχύ. Προσέξτε τι είπα, δεν λέω την πνευματική, τη βιολογική σου ισχύ, τις σωματικές, αν θέλετε παρακάτω και τις πνευματικές δυνάμεις σου, στην ανήθικη γυναίκα ή στην πόρνη γυναίκα. Πρόσεξε το. Πράγματι, οι πόρνες γυναίκες ξετινάζουν τους άνδρες, και σε θέματα σωματικών δυνάμεων και σε θέματα χρημάτων και σε θέματα υλικής περιουσίας. Ξετινάζουν κυριολεκτικά τέτοιες γυναίκες άμυαλους άνδρες. Και νέους πριν παντρευτούν, αλλά και παντρεμένους ακόμα. Η τρίτη γυναίκα έξω από το γάμο, οι γυναίκες οι ανήθικες. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στα δύο επόμενα χωρία, το 20 και το 21, πάντα του κεφαλαίου του 26. Αναζητήσας παντός πεδίου εύγειων κλήρων, σπήρε τα ίδια σπέρματα, πεπιθώς τη ευγενία σου. Ούτως τα γεννήματά σου περιόντα και παρησίαν ευγενίας έχοντα μεγαλυνούσι. Δηλαδή, αλλά αφού αναζητήσεις καλό έδαφος, δηλαδή αγαθή σύζυγο, σπήρε εκεί τα σπέρματά σου, με την πεποίθηση ότι θα αποκτήσεις γνησίους και καλούς απογόνους. Έτσι τα παιδιά σου θα βρίσκονται γύρω σου, και με το θάρρος που θα τους δίδει η γνησιότητα και η ευγένεια της καταγωγής των, ότι κατάγονται από τον πατέρα τους, όχι από κάποιον άλλον, θα μεγαλώνουν. Έτσι θα μεγαλώνουν. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό και χρήσιμο, και πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς κινείται στο θέμα της γνησιότητος των απογόνων. Το αντιλαμβάνεστε. Αποκλείει την μοιχεία και απογόνους από ποικίλες πατρότητες. Ότι αυτό το παιδί μου, λέει η γυναίκα, το έχω από εκείνον, και εκείνο το παιδί μου το έχω από εκείνον. Είναι, δεν είναι σπάνια πράγματα αυτά. Εδώ λοιπόν για να δούμε και να αναλύσουμε το θέμα. Καταρχάς, πρώτον, αναζητήσας παντός πεδίου εύγειων κλήρων. Εύγειων κλήρων. Αναζήτηση καλού εδάφους. Παίρνει την εικόνα από τη Γεωργία, που πρέπει να σπείρωμε. Θα διαλέξει ο Γεωργός ένα καλό γόνιμο χωράφι. Και εδώ εσύ ο άνδρας, ο κατέχον το σπέρμα, γιατί ο άνδρας γεννά, μην το ξεχνάτε αυτό, η γυναίκα τίκτη. Μην το ξεχνάτε ποτέ, ο άνδρας γεννά. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο άνδρας λοιπόν γεννά, η γυναίκα δεν γεννά. Καταχρηστικώς λέμε ότι γέννησε ένα παιδάκι η γυναίκα. Η γυναίκα τίκτη. Και παλιότερα που διατηρούσαμε κάπου στην καθαρέγουσα και ανεκκινούτο η γέννηση ενός παιδιού, λέγαμε η κυρία τάδε έτεκεν, δεν έλεγε γέννησε,
έτεκε άρεν, έτεκε φίλη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Και έδαφος εδώ, το καλό έδαφος, το καλό χωράφι, ο εύγειος κλήρος, το καλό χωράφι, να μην κάνω πιο πολύ ανάλυση, είναι η σύζυγος. Η ενάρετος, η υγιής, η νέα γυναίκα κλπ. Πρέπει λοιπόν να διαλέξεις μια τέτοια, ένα τέτοιο χωράφι και εκεί λέγει να εναποθέσεις τους απογόνους σου, τα παιδιά σου. Δεύτερο σημείο. Σπήρε τα ίδια σπέρματα πεπιθώς τη ευγενία σου. Δηλαδή σπήρε τα δικά σου σπέρματα, τα ίδια σπέρματα, τα δικά σου, αφού έχεις την πεποίθηση στη δική σου την ευγένεια και την αποκλειστικότητα. Οι απόγονοί σου, τα παιδιά σου, πρέπει να είναι γνήσια δικά σου. Είμαι αντιληπτός, νομίζω. Και πρέπει να έχεις αυτήν την πεποίθηση ότι είναι παιδιά σου γνήσια και όχι ότι προέρχονται από κάποιον άλλον. Αυτό βέβαια είναι σωστό και πετυχαίνεται με την επιλογή, εκλογή εντύπου συζύγου, δηλαδή τιμίας συζύγου, η οποία επουδενή λόγο θα ήθελε να προχωρεί σε άλλους άνδρες κλπ. Πρέπει να πούμε όμως ότι, και αυτό το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα σε δραματικό τόνο, ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι είναι καχύποπτοι και ζηλότυποι και κάθε παιδί που γεννάει η γυναίκα τους υποψιάζονται ότι με κάποιον άλλον το έχει κάνει το παιδί, σε υπερθετικών βαθμών, αγαπητοί μου, και να λιώνει ο άνθρωπος αυτός μέσα, θα λέγαμε, στο ζουμί του, μέσα στην υποψία του και μέσα στη ζήλια του. Προφανώς είναι ζήλια αυτό και κάνει τη ζωή της γυναικός του αβίωτη. Έχω υπόψη μου τέτοιους ανθρώπους. Μα τι να σας πω, να πηγαίνει κάπου η γυναίκα να δουλέψει, να είναι το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο παιδί. Το έκανες, λέει, με τα αφεντικό σου. Ρε, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Όχι, το έκανες με τα αφεντικό σου. Δεν βγαίνεις, βγαίνεις έξω, πάει, το έκανες με άλλον. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, φοβερό. Αυτή θα λέγαμε η ζηλοτυπία και η καχυποψία. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι σε ένα τέτοιο σπιτικό η ειρήνη είναι μόνιμα φυγαδευμένη. Ένα τρίτο σημείο από τα δύο χωρία που σας είπα. Και παρησίαν ευγενίας έχοντα μεγαλυνούσι. Αλλά και τα παιδιά σου, λέγει, θα έχουν αυτή τη γνώση και δεν θα αισθάνονται κοινωνική ντροπή ότι είναι γεννημένα από, ξέρω εγώ, Ξέρετε, κάποτε, τώρα τη θυμήθηκα αυτή την ιστορία, πιθανότατα τη γνωρίζετε. Είναι πολύ χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν θα την πω σωστά. Μια φορά στη φωλιά ενός πελαργού, επήγε, έβαλαν ένα παπάκι. Οι άνθρωποι έβαλαν το παπάκι. Δηλαδή έβαλαν παπίσιο αυγό και βγήκε παπάκι. Τότε ο πελεκάνος ο αρσενικός, τι γυρεύει αυτό εδώ? Σκεφτείτε, και εις τα ζώα να υπάρχει αυτή η εντυμότης. Ο πελαργός είναι, το περιστέρι είναι μονόγαμα ζώα, είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Σε λίγο, ξέρετε τι είδαν οι αγρότες? Είδαν να έρχονται πολλοί πελαργοί και να κάνουν ένα είδος συμβουλίου, ότι αυτό το παπάκι δεν είναι από το γένος μας. Τι γυρεύει εδώ? Άρα λοιπόν η σύζυγος, ποιος ξέρει πού, πώς. Και σε λίγο βλέπουν, παρακαλώ, οι χωριάτες να, με τα ράμφη τους, να χτυπάνε την πελαργίνα μέχρι θανάτου. Ναι, βλέπετε ότι και στα ζώα ακόμη υπάρχει αυτό το αίσθημα της εντυμότητος, ο κύκνος. Όταν πεθάνει η σύζυγος, τότε μαραζώνει ο κύκνος και πεθαίνει και αυτός. Δεν θέλει να έρθει εις δεύτερον γάμον, εις κοινωνία δεύτερου γάμου, δεν θέλει.
Και τα περιστέρια είναι μονόγαμα και κάποια άλλα ζώα είναι μονόγαμα. Ο Θεός, ξέρετε, έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ποικιλία πραγμάτων, ζώων και συμπεριφορών για να μας διδάσκει και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Είδες, θετικός. Είδες πως είναι υπελεργή. Αρνητικός. Είδες πως εκεί εκείνο το ζώο πως κινείται και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πολλάκι σας το έχω πει, και κατά το Μέγα Βασίλειο η φύση διδάσκει τον άνθρωπο και θετικά και αρνητικά. Έτσι εδώ δεν θα αισθάνονται, λέγει, τα παιδιά σου μια κοινωνική ντροπή, ξέρετε, να κυκλοφορεί στο χωριό, στην πόλη, στη γειτονιά. Λέω περισσότερο στο χωριό, γιατί στο χωριό φαίνονται αυτά. Ότι, ξέρεις, αυτό το παιδί δεν είναι, και τα λοιπά. Και το παιδί αυτό κάποτε να το μάθει και να μην αισθάνεται καθόλου καλά. Είναι φοβερό πράγμα, γνωστά πράγματα. Τα προϊόντα, λοιπόν, της μοιχείας, της κλεψιγαμίας, δεν μπορούν να έχουν τιμή και υπόλοιψη και προκοπή βίου. Δεν είναι δυνατόν. Είδα το Ιωσήφ, το λέει και στους χαιρετισμούς. Είναι και στο Ευαγγέλιο. Για μια στιγμή νόμισε ότι η Θεοτόκος είναι κλεψίγαμος, διότι κατά εντολή του Αγγέλου δεν έπρεπε να πει σε κανέναν τίποτε. Μόλις το έβαλε στο μυαλό του Ιωσήφ, αναλαμβάνει ο Θεός. Στέλνει άγγελον, τον αρχάγγελο πάλι Γαβρίλ, να πει εις τον Ιωσήφ, το παιδί αυτό που θα γεννηθεί δεν είναι κλεψίγαμον, διότι δεν θα είχε αξία να το πει η ιδία η Θεοτόκος, θα το κρύβε, θα λέγαμε. Έρχεται άγγελος εξ ουρανού να ειδοποιήσει ότι το παιδί δεν είναι κλεψίγαμον. Και κοιτάξτε μάλιστα και την, ήταν, λέει, δίκαιος άνθρωπος, δηλαδή άγιος. Δεν ήθελε να παραδειγματίσει την Θεοτόκον. Κοιτάξτε το ρήμα, να παραδειγματίσει. Δηλαδή να πει στο χωριό, να αυτή, κοιτάξτε, εγώ ακόμη δεν παντρεύτηκα και εγκυμονή. Πού θε πώς. Και σκέπτε το, λέγει ο Ιωσήφ, να την απολύσει λάθρα. Δηλαδή να της πει, κοπέλα μου φύγε, με πρόσβαλες. Σήκω φύγε, πήγαινα σ' άλλο τόπο, κάνε ό,τι θέλεις. Αυτά διελογήσει ο Ιωσήφ. Και έρχεται ο ουρανός να τον πληροφορήσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Βλέπετε αυτή η ευαισθησία πραγματικά. Λέγει η Γραφή, τέκνα δε μοιχών ατέλεστα έστε. Δηλαδή τα παιδιά των μοιχών θα είναι χωρίς προκοπή. Και εκ παρανόμου κήτης, κήτη είναι το κρεβάτι, η παράνομος κήτη είναι το ξένο κρεβάτι, το παραπέρα κρεβάτι, όχι το συζυγικό κρεβάτι. Σπέρμα αφανιστήσετε. Δηλαδή αυτό που θα γεννηθεί στην παράνομο κήτη, γιατί συνελήφθη παιδί σε ξένο κρεβάτι, τέτοια παιδιά θα εξολοθρευθούν. Είναι η Σοφία Σολομώντος στο 3ο κεφάλαιο, στον 16ο στίχο. Και συνεχίζει. Εάν τεγάρ μακρόβιοι γένονται, εις ουθέν λογισθήσονται, και άτιμον επεσχάτων το γύρας αυτών. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο, στον 17ο στίχο. Δηλαδή, κι αν υποτεθεί ότι ζουν πολλά χρόνια, γίνονται μακρόβιοι, δεν θα έχουν καμία αξία, καμία τιμή, τίποτε. Άτιμο, λέει, το τέλος τους επεσχάτων και το γύραστον. Και θα βγει το συμπέρασμα, πάλι Σοφία Σολομώντος, στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 1, 1 και 3. Κρίσον ατεκνία μετά αρετής, πολύγωνον δε ασεβών πλήθος. Ού χρησιμεύσει. Είναι προτιμότερο, λέγει, να έχεις αρετή η γυναίκα και να πεθάνει άτεκνη, χωρίς παιδιά. Πολύγαμον δε ασεβών, δηλαδή ασεβείς άνθρωποι που κάνουν πολλά παιδιά, πλήθος, λέγει, ου χρησιμεύσει. Δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο να κάνουμε πολλά παιδιά. Θα έλεγα παρενθετικά, ετοιμάζουν πολίτες για την κόλαση. Και εκ νόθων μοσχευμάτων,
Κοιτάξτε τη λέξη μοσχευμάτων, αυτό το ουσιαστικό μόσχευμα. Θα μπορούσα κάποια πραγματάκια να σχολιάσω με τη λέξη μόσχευμα σχετικά με την ύπαρξη νέας ψυχής κλπ. Δεν θα μείνω όμως. Και εκ νόθων μοσχευμάτων, ξέρετε τι είναι το μόσχευμα. Φερρυπίν το γιασεμί δεν βγάζει καρπών. Πώς θα τον πολλαπλασιάσουμε? Παίρνουμε ένα κλαδί, το φυτεύουμε εις την γη, πλάι δίπλα. Όταν αυτό ριζώσει, κόβουμε το κλαδί από το μητρικό φυτό και έχουμε ένα καινούριο φυτό. Αυτό λέγεται μόσχευμα. Και εκ νόθων μοσχευμάτων ουδός η ρίζαν εις βάθος. Ένα τέτοιο λέει μόσχευμα, ένα τέτοιο φαινόμενο, γέννηση παιδιού, δεν θα δώσει βάθος. Ουδέ ασφαλή βάσιν εδράσει. Ούτε θα εδράσει, θα δημιουργήσει έδρα ασφαλή στη ζωή. Και το χειρότερο ότι τα νόθα παιδιά θα σταθούν, εδώ είναι τώρα, μάρτυρες κατηγορίας κατά των γεννητόρων των εν ημέρα κρίσεως. Θα έλεγε κανείς, πού το παιδί μου ξέρει, εγώ με ποιον το γέννησα. Περνάει χωρίς να δίνει επισήμανση. Ποιος το ξέρει? Λοιπόν, ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή. Εκ γαρανόμων ύπνων, ύπνος, εύσχυμος τρόπος εκφράσεως της μοιχείας. Της μοιχείας εννοείται άνομος ύπνος. Εκ γαρανόμων ύπνων, τέκνα γενόμενα, που γεννιόνται παιδιά από τέτοιες, από άνομα κρεβάτια, μάρτυρες εσύ πονηρίας καταγονέων εν εξετασμό αυτών. Σοφία Σολομώντος 4,6. Θα σταθούνε μάρτυρες εν ημέρα κρίσεως. Μάνα μου, με γέννησες με άλλον, όχι με τον πατέρα μου. Ακούτε? Και θα σταθούνε, λέει, μάρτυρες τα παιδιά αυτά, ότι δεν ήταν ο άνδρας σου ο πατέρας μου ο αληθινός, αλλά ήταν κάποιος άλλος, κάποιος γείτονος, κάποιος δεν ξέρω ποιος. Έτσι θα γράψει ο Παύλος. Α Κορινθίους 7,2. Έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Ο καθένας να έχει τη γυναίκα του μόνον και κάθε μια να έχει τον άνδρα της μόνον. Θα γράψει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής 4,6. Το μη υπερβαίνει και πλεονεκτήν εν το πράγματι των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία αλλά εν αγιασμό. Χρησιμοποιεί δύο παρέμφατα, το υπερβαίνει και το πλεονεκτήν. Υπερβαίνω, ξεπερνάω τα όρια του γάμου. Πλεονεκτήν, πλεονεκτώ, πλέον έχω. Δηλαδή δεν αρκούμε στο σύζυγό μου ή στην σύζυγό μου, αλλά πηγαίνω παρακάτω. Βλέπετε, υπερβαίνει και πλεονεκτήν. Ζητάω το περισσότερο, το άλλο. Έχει αυτά που λένε τα τραγούδια όλα εκείνα, ο ορμαθός των κοσμικών τραγουδιών, ότι έλεγε, καπετάνια μη στεναχωριέσαι, με μια γυναίκα κανείς στη ζωή του δεν θα ζήσει. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μας μένουν με αυτά τα, θα λέγαμε, τα εξαγγέλματα, ότι με μια γυναίκα θα ζήσει τη ζωή σου. Φοβερό πράγμα. Για να δείτε, αγαπητοί μου, πόσο λίγο είμαστε χριστιανοί. Έτσι ο Θεός δεν μας κάλεσε, λέγει, επί ακαθαρσία. Άρα καθαρσία είναι η μοιχεία, αναμφισβήτητα, αλλά εν αγιασμό, αλλά με αγιασμό. Και η υπέρβαση και η πλεονεξία είδαμε που αναφέρεται. Και θα τονίσει ο Παύλος, τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες, ή δεν έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάσθε εν αγιασμό και τιμή. Να μάθει ο καθένας να έχει, να κατέχει το σκεύος του. Ποιο είναι το σκεύος του? Είναι το σώμα του. Εν αγιασμό και με τιμή, όχι από εδώ και από εκεί. Αν έτσι κινούνται οι σύζυγοι, αγαπητοί, αυτοί και τα παιδιά τους θα έχουν ειρήνη
βέβαια και κάθε ευλογία. Και τέλος, το βιβλίο των Παροιμιών θα υπογραμμίσει μερικά πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα. Προσέξτε. Πίνε, βέβαια έχει πολλά, αλλά κάνω μία πάντα επιλογή για να μην σας κουράζω. Πίνε ύδατα από τον Αγγίον και από τον Σον Φρεάτων, συγγνώμη, πίνε ύδατα από Σον Αγγίον και από τον Φρεάτων πηγής, Σον Φρεάτων πηγής. Δηλαδή, πίνε νερά, πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία. Μην πηγαίνεις αλλού να πιεις νερό. Είδατε, μεταφορικά το λέει αυτό, ε? Όχι να πάμε κάπου και να πούμε δώστε μας ένα ποτήρι νερό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Και από τα δικά σου φρέατα, τα δικά σου λέγει πηγάδια, από τη δική σου πηγή, από εκεί να πιεις νερό. Μη υπερεκχύσθωση ύδατα εκ της εις πηγής. Μη ξεχυλάνε τα νερά από την πηγή σου και φεύγουν και πάνε παραπέρα σε άλλες αυλές. Δηλαδή, μη κοιτάς τη γειτόνισσα, μη κοιτάς το γείτονα. Αυτό θέλει να πει. Έστωση μόνο υπάρχοντα. Να υπάρχουν αυτά μόνο σε σένα. Τα νερά τα δικά σου μόνο σε σένα. Δηλαδή, να έχεις μόνο τη γυναίκα σου και αυτή να έχει μόνο τον άνδρα της. Αυτό θέλει να πει. Και μη δεις αλότριος μετασχέτωση. Και κανείς ξένος να μην μετέχει σε τέτοιες δουλειές. Και φορά, πώς τώρα το θυμήθηκα, συνειρμικά. Όταν ο μακαριστός θεολόγος ήταν εδώ στην περίοδο 68-74, είμαστε μαζί κάπου, περπατούσαμε σε έναν δρόμο στη Λάρισα και είδα ένα τίτλο κινηματογραφικής ταινίας. Ο τίτλος ήταν «Ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας». Ο άνθρωπος τρόμαξε. Το πήρε τόσο της μετρητής αυτό και βεβαίως, διότι απλούστατα, τι είναι ο κινηματογράφος, ένα διδασκαλίον. Και ποιον δεν ανακάτεψε, αστυνομίες, νομάρχες και τα λοιπά, για να πετύχει να αποσυρθεί αυτή η ταινία. Είδατε, ελάτε να αλλάξουμε τις γυναίκες μας. Αυτό βέβαια, περί τον να σας πω, ότι είναι της μοδός, της μόδας. Δυστυχώς. Αυτά θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού. Η πηγή σου του ύδατος έστωση ιδία. Η πηγή, λέει, του ύδατος σου να είναι μόνο για σένα. Και συνεφραίνουμε τα γυναικός της εκνεότητός σου. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου που τη διάλεξες στα νεανικά σου χρόνια. Νέος εσύ, νέα αυτή, μαζί της να συνεφραίνεσαι. Μην αληθωρίζεις σε άλλες γυναίκες. Μη πωλείς ίσθη προς αλωτρίαν. Πωλείς, δηλαδή μην είσαι πληθωρικός. Μην είσαι πληθωρικός, λέγει, προς αλωτρίαν γυναίκα. Ρεβεράντζες, πράγματα, θάματα, χαμόγελα, περάστε, καθίστε. Πρόσεχε. Μη δε συντέχου αγκάλες της μη ιδίας. Ούτε να ανήκεις σε αγκαλιές έξω από τη γυναίκα σου. Είναι καλά αυτά? Είδατε πως τα λέει ο Λόγος του Θεού? Είναι Παροιμίες, 5ο κεφάλαιο, 15ο στίχος, έως τον 23ο. Σας είπα, έκανα μία επιλογή. Αυτά γιατί? Για περιφρούρηση του ήθους και των ανδρών και των γυναικών. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις τον 22ο στίχο. Λέγει, «Γινή μισθία ίσης ή άλλο λογισθήσεται. Ήπανδρος δε πύργος θανάτου της χρωμένης λογισθήσετε». Δηλαδή, γυναίκα που με ανέδεια εκδίδεται είναι συχαμερή σαν το σάλιο που φτύνομαι. Και το κάνουμε πολλές φορές, φτύνομαι. Όπως ξέρετε, όταν μυρίζει ένα σκυλί ψόφιο, μια γάτα ψόφια, περνάμε από εκεί, είναι συνήθεια. Ή μόνο των Ελλήνων, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, ότι όταν μας έρθει μια άσχημη μυρωδιά από ένα ψόφιο ζώο, αμέσως φτύνομαι, το ξέρετε. Να φτύνεις και για μια πόρνη γυναίκα, εκεί εξομοιούται. Δυστύχημα. Η πιστή όμως σύζυγος θα αποδειχθεί πύργος
που εκτοξεύει τον θάνατον εναντίον εκείνων που την πολύ ορκούν και θέλουν να την πλησιάσουν. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα αναφέρεται στην αγοραία πόρνη και το άλλο εις την τιμίαν έγγαμον γυναίκα που γνωρίζει να κρατά την εντιμότητά της έναντι εκείνων που την ενοχλούν. Κρατά τον εαυτό της σαν πύργος, ασφαλισμένη εκεί. Και πρώτα να δούμε το θέμα στην αγοραία πόρνη. Αυτή, λέγει, λογαριάζεται συχαμένη σαν το σάλιο που ετοιμαζόμαστε να φτύσουμε στη γη. Μια τέτοια γυναίκα είναι ένα τραγικό πρόσωπο, ένα μοιραίο πρόσωπο. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται μοιραία γυναίκα. Και αυτό τώρα μου ήρθε στο μυαλό να σας το πω. Ακούστε. Έκανα κάποτε μια ερώτηση σε ένα στρατιώτη, 30 χρόνια πίσω. «Μήπως, παιδάκι μου, πηγαίνεις στην πορνεία?» Και μου απαντάει, «Στις κρατικές?» Ακούστε εδώ. Μέσα στη συνείδησή του διατηρούσε ότι οι πόρνες γυναίκες των γνωστών οίκων ανοχής συντηρούνται από το κράτος. Ωραία εικόνα περί κράτους. Α, θαυμασία εικόνα. Είδατε, στις κρατικές, αλίμονο σε μια πολιτεία που μπορεί να δώσει τέτοια εικόνα εις τους πολίτες της. Ας είναι. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα και σας το είπα. Η παρουσία της, παρουσία μιας τέτοιας γυναικός, υπήρξε σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία ανθρώπων. Πάντοτε. Υπηρετεί βέβαια τον αγοραίον έρωτα και πάντοτε εστάθη μια κοινωνική κοιλίδα. Σπήλος, κοιλίδα, ντρόπιασμα. Στην αρχαία Ελλάδα, αγαπητοί μου, η πορνεία ελατρεύεται στο πρόσωπο της Αφροδίτης. Το ξέρουμε αυτό. Και μάλιστα στην Κόρινθο. Ο ναός της Αφροδίτης στην Κόρινθο διατηρούσε 1000 ιεροδούλους. Λέγεται η γυναίκα αυτή ιερόδουλος, δηλαδή ήταν η ιδιοκτησία του ναού, του ιερού, του ναού. Η ιδιοκτησία, προσέξατε το. Καταλαβαίνετε λοιπόν στη γιορτή της Αφροδίτης τι γινόνταν. Ξεχυλούσε η ανηθικότητα εις τους δρόμους. Στην πόλη αυτή υπήρχε πάρα πολύ αμαρτία. Έτσι ώστε ο Παύλος, όταν ήρθε στην Κόρινθο, να παροξύνεται εις μεν την Αθήνα για τα πολλά της είδωλα, εις δε την Κόρινθο για τη φοβερή έκκληση των ηθών. Εξάλλου θέματα ηθικής, με τη στενή σημασία για την πορνεία δηλαδή, γράφει αποκλειστικά περισσότερα, γράφει και στις άλλες επιστολές, αποκλειστικά περισσότερα εις τους Κορινθίους, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτό το κλίμα. Έτσι έχουμε αυτές τις παροιμιώδεις φράσεις που έμειναν, ότι Κορινθία κόρη σήμαινε πόρνη. Δηλαδή κόρη από την Κόρινθο σήμαινε πόρνη. Και ούπαντος εις Κόρινθον πλην έψιλον γιώτα περισπωμένη. Δεν είναι για το κάθε πορτοφόλι να ταξιδεύει κανείς εις την Κόρινθο. Δηλαδή εκεί έτρωγες τα λεφτά σου, ως συνήθως που τα τρών στην αμαρτία. Εν τούτης η πορνεία, αγαπητοί μου, δεν τιμήθηκε από σοβαρά πρόσωπα. Όσο η Παρθένος Αθηνά, κοιτάξτε, Παρθένος, η Παρθένος Αθηνά και η Παρθένος Άρτεμις. Στον υπόλοιπο του Ευρυπίδου είχα την ευκαιρία τον καιρό που υπηρετούσα στρατιώτης να το δω το έργο αυτό στο Ηρώδιον. Αυτό το θέατρο που είχε χτίσει ο Ηρώδης, ο Αττικός. Εκεί κάτι καταπληκτικό πραγματικά, θαυμάσιο έργο. Αν κανείς το είδε θα με δικαιώσει. Εκεί βλέπουμε, μάλιστα ως θέατρο με ηθοποιούς, την συνάντηση της Αρτέμιδος, της Παρθένου Αρτέμιδος και της Αφροδίτης. Στο παρθενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, παρθενικό πρόσωπο του Ιπολίτου. Το έργο αυτό, του Ευρυπίδου, είναι ένας ύμνος προς την Παρθενία που έρχεται από την αρχαιότητα.
Καθόμαστε πλάι-πλάι με έναν, ξέρετε, θεατή. Εκείνη την ώρα γνωριστήκαμε. Αυτός κατόπιν έγινε ηγούμενος στη Μονή Κύκου, στην Κύπρο. Δυστυχώς είναι τώρα μακαρίτης, πέθανε νεότερος. Αλλά και κουβεντιάζαμε και λέγαμε, για κοίταξε, ένα μήνυμα παρθενίας από τον αρχαίον κόσμον. Έτσι η πορνεία δεν τιμήθηκε από φιλόσοφα και σοβαρά πρόσωπα. Η αρχαία Αθήνα έστησε το παλάδιό της, τον Παρθενώνα, στην Παρθένο Αθηνά, Παρθένο το υπογραμμίζω, και έδειξε ουσιαστικά το τι επίστευε. Κάποτε ερωτήθηκε ο Σοφοκλής, αγαπητοί, πώς έφυγε ο Σοφοκλής έχεις προς τα Αφροδίσια. Για πες μου στο θέμα το γενετήσιο, πώς πας, ρώτησαν τον Σοφοκλή. Εφήμη έφη ο άνθρωπε, ασμενέτατα μέντι αυτό απέφυγον. Ευχαρίστως, λέει, απέφυγα από αυτά τα πράγματα, πορνεία κτλ. Όσπερ λιτώντα τεινά και άγριον δεσπότην αποφυγών. Λιτώντα, λυσασμένο δεσπότη, αφεντικό λυσασμένο, απέφυγα. Δηλαδή τι ήταν εδώ ο Σοφοκλής? Καθαρός, δεν έτρεχε στις πορνείες. Κάποτε βρέθηκε ο Σοκράτης στο σπίτι ενός φίλου του ζωγράφου, που ζωγράφιζε μια πορνή γυναίκα, και αυτή το προκαλούσε. Και της απήντησε ο Σοκράτης ηρωνικά, ευχαρίστως θα ερχόμουν με σένα αν κάποια καλύτερη σου δεν με περίμενε εις το σπίτι. Δηλαδή η σύζυγος. Αυτό είναι στα απομνημονεύματα του Ξενοφόντος. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε. Πρώτον Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη. Αγαπητοί μου, ευρύ...